Δηλαδή έχω συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι, ξαναγυρνάω στη δικιά σου ερώτηση, μπορούν να κάνουν συνειδητά αστρική προβολή, μπορούν και πειραματίζονται, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς το πόσο έχει αλλάξει η συνειδητότητα. Αρχίζουν και δεν γνωρίζουν τα πράγματα πλέον. Αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί τα βλέπουν διαφορετικά, τα ερμηνεύουν διαφορετικά. Είναι, δηλαδή γίνεται, αν θέλετε, ένα παζό, το οποίο εξαρτάται από τη συνειδητότητα που λειτουργεί σαν φίλτρο. Εντελώς σαν φίλτρο. Επομένως είναι κάπως πρόωρο για οποιονδήποτε να τρέξει και να βγάλει κανόνες από τα πράγματα. Επαναλαμβάνω τη δήλωσή μου ότι η συχνότητα και η πυκνότητα είναι, συμφωνώ μαζί σας, πολύ σημαντικές και έχουν άμεση σχέση με τη φέτα από τη συνειδητότητα την οποία ελέγχεις τότε. Άρα αλλάζεις και εσύ. Αλλάζει το πώς σκέφτεσαι, αλλάζει το πώς αισθάνεσαι, αλλάζουν οι αξίες σου, αλλάζουν τα πάντα. Όταν μιλάμε για συνειδητότητα θα πρέπει να μιλήσουμε για τη συλλογική συνειδητότητα, γιατί μιλήσατε για τα αρχέτυπα. Και τα αρχέτυπα δεν είναι τίποτε άλλο από το τι κοινό έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους ανά τους αιώνες. Άρα εκεί υπάρχει ένα συλλογικό υποσυνείδητο που ο καθένας τραβάει τη δική του προβολή και μπορεί να φανεί η διαδρομή των επιμέρους ζώων. Άρα είναι πράγματι... εκεί υπάρχει λοιπόν μια συνειδητότητα συλλογική. Η συλλογική συνειδητότητα είναι μια πολύ σημαντική έννοια και πάνω σε αυτή βέβαια βασίζονται τα αρχέτυπα, αλλά δεν θα ήθελα να το εξαντλήσουμε το θέμα γιατί θα είναι βιαστικό. Άλλη ερώτηση έχουμε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τι γνώμη έχεις για την ατομικότητα της ψυχής. Wow. Δηλαδή, όταν ένα αιώνα, ας πούμε, είναι στον άλλο κόσμο και ας υποθέσουμε με την ψύχωση, με την μετεσάρκωση ότι επανέρχεται στη γη. Ξαναυλοποιείται. Ναι, ξαναυλοποιείται. Εμείς καλούμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τον Σοκράτη, ο οποίος θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί πολλές φορές. Ποιος εμφανίζεται στην... Ποιος το καλύτερο Σοκράτη. Ο ειδικός αυτός που είπες, που μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους... Που ισχυρίζεται, όπως είπα. Είπες ότι πολλοί ισχυρίζονται, αλλά υπάρχουν υπάρχει, που είναι. Οι οποίοι, εγώ λέω τώρα επί θεωρητικού επίπεδου. Ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ναι. Τι γνώμη έχεις? Έχω τη γνώμη που να ρωτήσω με τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης έχει ελεύθερη βούληση. Και αν θέλει να μιλήσει μαζί μας, θα έρθει. Όχι. Άλλο. Ο Σοκράτης θα πρέπει να έχει, η οντότητα του Σοκράτη θα πρέπει να έχει έρθει πολλές φορές στη γη και μία από τις φορές που έχει έρθει είναι αυτή που ονομάζουμε εμείς Σοκράτη. Δηλαδή η ψυχή κρατάει αιωνίως την ατομικότητά της ή αν επανέρχεται θα πρέπει να αλλάζει. Δεν μπορεί να είναι, ή να είναι συγχρόνως όλες οι εκδοχές της γήινης υλοποίησεως, θα υπάρχουν. Είναι πολύ πλατιά η ερώτηση και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια ενός κύκλου με 400 η ψυχή είναι ίδια και που σημαίνει ότι το συναισθηματικό σώμα είναι βασικά το ίδιο, αλλά σε κάθε μία από τις συγκεκριμένες μετενσαρκώσεις έχει τα στοιχεία τα οποία αποτελούν τα σημαντικά στοιχεία για εκείνη την εμπειρία, τη μετενσάρκωση, τη συγκεκριμένη, Σοκράτης, 480 π.Χ. ας πούμε. Πρόσεξε, θέλω να σου απαντήσω. Εντάξει, όταν θέλεις να μιλήσεις στο Σοκράτη, το Σοκράτη πρέπει να μιλήσει εκείνο το Σοκράτη. Μπορεί ο Σοκράτης, μάλλον η ψυχή η οποία έχει ο Σοκράτης, να έχει, μπορεί να το κλείσουμε,
να έχει ξαναυλοποιηθεί ορισμένες φορές από τότε. Μπορεί, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να υλοποιηθεί και σε άλλα χρονοχρόνου, σε άλλους χρονοχρόνους κλπ. Να έχει άλλες δουλειές να κάνει. Μπορεί όμως να είναι και να είναι και να ζει και τώρα. Μπορεί. Αλλά αν ζητήσει Σοκράτη, θα πρέπει να πας σε εκείνη την υλοποίηση που γνωρίζει τον εαυτό της σαν Σοκράτη. Όχι εγώ να πω, αλλά εγώ είμαι, έχω σχέση με τον Σοκράτη, άρα πρέπει εγώ να μιλήσω εκ μέρους του. Όχι. Εντάξει. Όχι. Καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είσαι αδελφός με τον Σοκράτη, αλλά ο Σοκράτης πρέπει να μιλήσει και το σέβονται αυτό μεταξύ τους. Υπάρχει ένας, σε εκείνο το επίπεδο, όσο πιο ψηλά μιλάμε, και ο Σοκράτης ήταν ψηλά. Πολύ ψηλά. Είναι υλοποιημένος. Υλοποιημένος δεν είναι ο Σοκράτης ακριβώς. Είναι, ανήκει, η υλοποίηση ανήκει στον κύκλο ανάπτυξης του Σοκράτη. Εντάξει, αυτό είπα. Δεν σημαίνει ότι ο Σοκράτης είναι ένας από αυτούς. Τώρα, στον εκτενή αυτό του Σοκράτη, ναι, θα είναι και άλλες υλοποιήσεις. Αλλά αυτή είναι άλλη έννοια. Ο εκτενής εαυτός μιας υλοποίησης συμπεριλαμβάνει και όλες τις άλλες υλοποιήσεις και συμπεριλαμβάνει επίσης και την πνευματική ύπαρξη που τους έχει υλοποιήσει όλους. Είναι μια οικογένεια στον εκτενή εαυτό. Και όχι μόνο. Και όλοι αυτοί είναι σε συνεργασία με άλλες υποστάσεις, οδηγούς κλπ. Με τις οποίες έχουν κοινά, έχουν κοινές εμπειρίες κλπ. Και επειδή επηρεάζει το καθένας από αυτούς από ορισμένους οδηγούς και επομένως λόγω του επηρεασμού αυτού επηρεάζει και τα αδέρφια του, γίνεται όλο αυτό το κύκλωμα, ενοποιείται για μια οικογένεια, μια πλατιά οικογένεια που μοιράζονται πράγματα. Τώρα, να μιλήσεις με τον Σοκράτη τον ίδιο, όπως λέμε, προϋποθέτει ότι είσαι σε θέση να αναπλάσεις την εποχή του Σοκράτη. Που γίνεται, δεν λέω πως θα γίνει, δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Γίνεται και θα γίνεται πάντα, γιατί όλα αυτά είναι καταχωρημένα στο νοητικό σώμα, στα κασικά πεδία. Εκεί υπάρχουν αυτές τις προδιαγραφές και είναι ικανοποιητικές για να το αναπλάσεις, αν έχεις την ψυχική δύναμη να το κάνεις αυτό. Μπορείς. Ακόμα και μετά από μια μέτρη ψύχωση μπορείς. Τουλάχιστον για το περιβάλλον. Μπορείς. Το τραβάμε όμως. Το τραβάμε. Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει πάντα η ελεύθερη βούληση σε κάθε υλοποίηση. Να το αποδεχτεί. Όχι επειδή το θέλω εγώ να μιλήσω με τον Σοκράτη, να φύγει να βγει ο Σοκράτης και να πει τι θέλεις παιδί μου. Κάπου το τραβάμε. Είναι από αυτή την σκοπιά, ας πούμε. Το είπα από την άλλη τη σκοπιά της συνυπάρξεως όλων των οντοτήτων που έχουν... Ναι, είναι... Της μοναδικότητας της ψυχής βασικά, άρα η ψυχή δεν είναι μοναδική. Τι είναι ότι είναι μοναδική? Άμα η ψυχή του Σοκράτη έχει υλοποιηθεί, ξέρω εγώ, 15 φορές... Βέβαια, χιλιάδες φορές. Δεν υπάρχει μοναδικότητα. Όχι, υπάρχει μοναδικότητα, αλλά πρέπει να δεις το πλέγμα, εντάξει. Υπάρχει μοναδικότητα. Η κατάλληλη λέξη που υπάρχει δεν είναι... Μοναδικότητα υπάρχει, αλλά θα πω για τη λέξη ατομικότητα. Είναι... Ποιος μπορεί να μεταφράσει τη λέξη individualization? Ατομικότητα. Είναι ατομικότητα. Individual. Είναι. Υποκειμενικότητα. Όχι. Είναι ατομικότητα. Λοιπόν, εντάξει, πάντως θέλω να πω ότι υπάρχει με διαφοροποίηση. Είναι, δηλαδή, η ψυχή είναι individual, εντάξει. Εκείνο το οποίο δεν είναι η ψυχή, δεν έχει αυτό τον εγωισμό που έχουν πολλές από τις ελληνικές, πολλές υλοποιήσεις. Και υπάρχουν άλλες ανάγκες, υπάρχει άλλος τρόπος σκέψης σε μια υλοποίηση. Η ψυχή, επειδή είναι μέρος της πνευματικής υπόστασης, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρει ότι είναι ένα διαφορετικό άτομο, είναι individual,
αλλά δεν παίρνει την τοποθέτηση του ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εντάξει, είναι μέρος από το ένα, είναι μέρος από το Θεό. Έχει πλατύτερο περιβάλλον στο μυαλό της και έχει πολύ ευρύτερη έννοια στην οποία νιώθει ότι ανήκει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε να βρούμε τον Σωκράτη, ο οποίος ήταν μία από τις συνειδήσεις της δεδομένης ψυχής. Δηλαδή εγώ αν είμαι μετεψύχωστα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ας πούμε. Ναι. Και πώς να σεβόμαστε. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μας δίνεις όλους και να φύγεις. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά τι σημαίνει, ότι η ψυχή μου και η ψυχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ταυτόσιμες ή έχουν κοινά στοιχεία. Σημαίνει πως έχετε τον ίδιο εκτενή αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αλλαγές, έτσι. Mm. Υπάρχουν οι αλλαγές από εκεί και πέρα. Ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Δηλαδή, μιλάμε για η ικανότητα αυτού του μοντέλου, το οποίο είναι απλό, αλλά έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει τα πάντα. Είναι προς μέσα στην απλότητά του ικανοποιεί τις ανάγκες σύνθεσης. Εντάξει. Και επομένως, ξαφνικά, αν μου βάλεις ένα σενάριο τέτοιου είδους, εκτενής πραγματικότητος, τότε θα δεις πόσο πολύπλοκο μπορεί να γίνει. Αλλά ναι, σου δίνει τα στοιχεία να αναπλάσεις τα πάντα. Τα στοιχεία είναι όλα εδώ. Και είναι δυνατόν θεωρητικά μιλώντας να γίνει. Τώρα, στην πράξη όμως πρέπει όλοι να ερωτηθούν, όλοι να συμφωνήσουν, να έχουν την ψυχική δύναμη και να το κάνουν. Το κάνουν, έγινε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, που είδατε στην περιπέτειά σας μια γαλέρα, ξέρω εγώ, μια άτομα που χορεύαν να πάνε και τραγουδάζαν κλπ. Δεν μας είπατε αν ήταν πεθαμένοι ή και ζωντανοί φίλοι σου, ας πούμε. Διότι λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό το επίπεδο, στον αόρατο κόσμο, δεν υπάρχει χρόνος, δηλαδή παρελθόν, παρόν και μέλλον, άρα αυτούς που ξέρεις και κάτω θα ήταν ταυτόχρονα και εκεί απάνω και μιλάμε για την ποιότητα του ατόμου πλέον, έτσι. Δεν θα ήθελα να μου απαντήσεις αυτό. Και δεύτερον, το ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, πώς αντιλαμβανόμεθα ότι έχουμε φύγει από το φυσικό μας σώμα, εφόσον δεν μας λείπει τίποτα. Έτσι, έχουμε όλους τους ανθρώπους, τους ζωντανούς και τους πεθαμένους μαζί, πώς αντιλαμβανόμεθα ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της αναχώρησης. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς είναι τόσο παρόμοιες οι καταστάσεις με τα θάνατα, με αυτές που ξέρουμε, που πολλοί κόσμοι δεν το αντιλαμβάνονται παρά πολύ αργότερα. Ανάλογα δηλαδή με το πόσο κάποιος είναι ανεπτυγμένος, υπάρχει το πρόβλημα να το καταλάβει. Πρέπει να ξέρεις αρκετά πράγματα, αλλιώς δεν το ξέρεις. Ξέρεις πόσοι παθαμένοι κοινάνε στο σπίτι και λένε για μου, γιατί δεν μου μιλάνε. Και δεν μου, τι έχουν κάνει και δεν μου μιλάνε. Τους μιλάει και δεν τον ακούνε ή οτιδήποτε. Αισθάνονται πολύ περίεργα. Είναι κάπου υποφέρουν οι άνθρωποι χωρίς λόγο. Βεβαίως υπάρχουν πολλές άλλες υποστάσεις που τους βοηθάνε να δουν τα πράγματα πιο καθαρά. Πολλοί όμως, και εκεί φτάνουμε πλέον στην έννοια του φαντάσματος, αρνούνται να μιλήσουν σε αυτές τις υποστάσεις γιατί παραμένουν κολλημένοι με κάτι που ανήκει στο δικό μας χώρο χρόνο. Και αυτοί πραγματικά που αρνούνται, είναι προσκολλημένοι στη γη, γιατί ξέρω εγώ, αγαπούν με πάθος κάποιον ή ότι θέλουν να μείνουν κοντά στις υλικές τους τελικά τους αποκτήματα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος μπορεί να θέλει να παραμείνει περισσότερο στη γη. Αυτοί που είναι προσκολλημένοι δεν ακούνε τους άλλους που πλησιάζουν με ωραίο τρόπο και κοιτάζουν να το υποδείξουν. Όταν λέμε προσπαθούν να το πει να γυρίσει για το φως, προϋποθέτει ότι κάποιος αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι θέλει πλέον να προχωρήσει προς υψηλότερο σημείο ενεργίας. Αυτό προϋποθέτει ότι
πρέπει να ασκήσει την ελεύθερη βούλησή του και να πει είναι ώρα να φεύγω. Εάν δεν γυρνάει την πλάτη και παραμένει εδώ, βλέπει μόνο τη συχνότητα και την πυκνότητα που ανήκει εδώ πέρα και αυτό μόνο θέλει να αναγνωρίζει, έχει κολλήσει και θα υποφέρει κάποιο διάστημα. Είναι τώρα, φαντάσμα, δηλαδή. Είναι φαντάσμα. Τώρα, το μέρος της ερώτησης που αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι φεύγουν με το πλοίο ήταν υποθαμένοι. Αλλά είναι μια ερμηνεία δικιά μου. Ναι, εκεί, αυτό ρωτώ, εκεί που δεν υπάρχει χρόνος. Άρα, τα πρόσωπα που ξέρεις εδώ, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τα αυτομάτως θα είναι εκεί απάνω. Γιατί να είναι εκεί απάνω? Διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρόνος, την επόμενη στιγμή και αυτή κάποια στιγμή πεθαίνουν. Θα είναι εκεί. Άρα, υφίσταται αυτή η ιδιότητα. Άρα, και αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Σωκράτη, είναι η εκδήλωσή μας η ελληνική υπόσταση, έτσι. Ο ανώτερος εαυτός μας πιστεύω ότι εκεί υφίσταται. Άρα, πρόσεξε. Δηλαδή για αυτό που φεύγει δεν του λείπει κανένας. Λοιπόν, όχι, όχι. Νομίζω υπάρχει κάποια σύγκριση. Καταρχάς, ξαναγυρνάω στη φράση που είπα. Ήταν, αυτό που σας περιέγραψα ήταν η δικιά μου ερμηνεία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι υποκειμενικό. Δηλαδή, αν είχα. Την ώρα που εγώ ήμουν πεθαμένος, ας πούμε όπως ήταν και κάποιος δικός μου φίλος, ο Παντελής, εντάξει, είχαν πεθάνει στο νοσοκομείο την ίδια εποχή. Αυτός θα είχε τα δικές του ερμηνείες, θα είχε δει άλλα πράγματα. Μπορεί να είχε δει πιθανότατα κάποιο σώμα νερού, το οποίο θα διέσχισε με τον δικό τρόπο, αλλά ξέροντας ο Παντελή μπορεί να έκανε, ξέρω εγώ, πώς το λέμε εσύ αυτό το, σέρφιν, να φύγει με σέρφιν αυτός. Εντάξει, εγώ ήθελα γαλέρα και εγώ ήμουν παρατηρητής, έκανα τουρισμό, με αποτέλεσμα είδα πως κατά τη γνώμη μου φεύγανε, όχι ένας και δύο, αλλά ολόκληρη φουρνιά. Αλλά ήταν πεθαμένοι. Και τους είδα, εκείνους που διασκεδάζανε που είχαν πεθάνει, που σημαίνει πως δεν φοβόντουσαν, και τους είδα όταν φοβόντουσαν. Και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα για αυτούς, λυπήθηκα. Γιατί αποκλείεις όμως τους μη πεθαμένους εκεί? Να είναι εκεί μέσα. Αυτή είναι δικιά μου η ερμηνεία, ρε παιδί μου, γιατί δεν το αποκλείσω, αφού το ερμηνεύω. Ναι. Αυτό ήθελα να δω, αυτό βλέπω. Είπες στην προηγούμενη κουβέντα, δεν το παίρνει, δηλαδή, δεν το παίρνει και χαμπάρι ο άλλος ότι έχει πεθάνει, ας πούμε. Ναι. Γιατί το αποκλείσεις αμέσως, ας πούμε, εκεί που δεν υπάρχει χρόνος, ναι, για τα συγγενικά σου πρόσωπα. Ναι, το, να σου πω γιατί. Γιατί αυτό που είδα ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα όραμα που έφερα από το αστρικό, το οποίο πέρασε στα τρία στάδια του τι συνέβη, της αναγνώρισης περιγραφής και τελικά της ερμηνείας και της δημιουργίας αντίληψης, που είναι εντελώς υποκειμενικά, εντελώς προσωπικά, η δικιά μου συνειδητότητα και αυτό που καταλαβαίνω εγώ, στο βαθμό που καταλαβαίνω, αντιπροσωπεύει αυτό. Τώρα, αν θέλω να βάλω κι άλλα, δεν θέλω να τα βάλω, ρε παιδί, δικιά μου η ερμηνεία. Ατσεπλάνε τα πράγματα.